Καλημέρα, φίλοι και σύντροφοι. Στην αφίσα της σημερινής εκδήλωσης διαβάζουμε το στίχο του Γιάννη Ρίτσου από το πρωινό άστρο. Ανάμεσα στο χτες και στο αύριο, εσύ, λέει στην Έρη την κόρη του, δίνοντας με τον πιο απλό ποιητικό τρόπο ότι τα παιδιά είναι η προέκταση του σήμερα στο αύριο της ανθρωπότητας. Γι' αυτό το αύριο της ανθρωπότητας θα μιλήσουμε σήμερα, έχοντας βαθιά επίγνωση ότι το αύριο καθορίζεται από το σήμερα. Ότι η παιδική ηλικία δεν είναι προετοιμασία για τη ζωή. Είναι η ίδια η ζωή. Θα χρησιμοποιήσουμε το πώς όριζε ο μεγάλος σοβιετικός παιδαγωγός Κομινίσκι την παιδική ηλικία, μιλώντας για αυτή, για τη σπουδαιότερη περίοδο της ανθρώπινης ζωής. Δεν είναι προετοιμασία για τη μελλοντική ζωή. Είναι πραγματική, φωτεινή, πρωτότυπη, ανεπανάληπτη ζωή. Και από το πώς πέρασε την παιδική ηλικία, από το ποιος του κρατούσε το χέρι στα παιδικά του χρόνια, από το τι μπήκε στο μυαλό και στην καρδιά από το περιβάλλον, από αυτό θα εξαρτηθεί σε αποφασιστικό βαθμό τι άνθρωπος θα γίνει σήμερα το σημερινό παιδάκι. Είναι λοιπόν ανάγκη σήμερα η εργατική λαϊκή οικογένεια να κάνει υπόθεσή της πώς θα μεγαλώσει ένα παιδί, σε ποιο πλαίσιο θα διαπαιδαγωγηθεί, με τι περιεχόμενο, τι αξίες, τι ιδανικά, τι μπαίνει στο μυαλό και στην καρδιά του, ποια θα είναι η ποιότητα του ελεύθερου χρόνου. Όλα αυτά είναι θέματα που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, το ίδιο το μέλλον της. Έχουν έρθει μάλιστα όλα αυτά τα θέματα με ένταση στην επικαιρότητα μετά τις τραγικές εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος που αποδεικνύει ότι η κρατική αναλγησία δολοφονεί μικρά παιδιά όπως τις Σέρες, πυροβολεί εν ψυχρό 16χρονους όπως τη Θεσσαλονίκη, ενώ η αδιαφορία τους τα αφήνει έρμεα στην κακοποίηση και στον εξευτελισμό, όπως είδαμε πρόσφατα στην επικαιρότητα με τις περιπτώσεις εδώ δίπλα στον Κολωνό και στα Σεπόλια. Είχαμε δηλαδή, έχουμε και θα έχουμε πολλές φορές ανάλογες περιπτώσεις που απαιτούν οι εργαζόμενοι με την πάλη τους να θέσουν ως στόχο την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των παιδιών όλου του κόσμου και μέσα από αυτές και των ίδιων των δικών τους παιδιών, ανοίγοντας ταυτόχρονα το δρόμο για μια κοινωνία που πραγματικά θα έχει στο επικεντρό της τα παιδιά. Στόχος που σχετίζεται και με τη διαπαιδαγώγησή τους. Ιδιαίτερα αυτό το κάλεσμα το απευθύνουμε στους εκπαιδευτικούς, αλλά και στους γονείς, που είμαστε σίγουροι πως αγωνιούν, πως ενδιαφέρονται. Και δεν αφορά αυτό το κάλεσμα απλά μια πρόσκληση σε συζήτηση, αλλά κάλεσμα για συμπόρευση, για κοινή δράση, αφού σε τελική ανάλυση οι ανάγκες, τα δικαιώματα, η διαπαιδαγώγηση των παιδιών είναι αντικείμενο της ίδιας της πολιτικής και ιδεολογικής πάλης. Είναι αντικείμενο της ίδιας της ταξικής πάλης. Απαιτεί σύγκρουση με την κυβερνητική πολιτική, με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις οδηγίες του ΟΣΑ, με το σύνολο των αστικών στρατηγικών κατευθύνσεων, με την ίδια τη σύψη του συστήματος που φέρνει φτώχεια, πολέμους, δυστυχία, με πρώτα και μεγαλύτερα θύματα τα παιδιά. Για να μπορέσουμε, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, να προσδιορίσουμε με επιστημονική εγκυρότητα ποιες είναι οι σύγχρονες ανάγκες του παιδιού, για να έχουμε καθαρό το έδαφος πάνω στο οποίο οφείλουμε να ρίξουμε το σπόρο της διαπαιδαγώγησης, είναι αναγκαίο να ξεκαθαρίσουμε ότι το παιδί δεν είναι μια μικρογραφία του ενήλικα. Όλη η παιδική ηλικία είναι μια διαδικασία όπου το άτομο αφομοιώνει τον πολιτιστικό πλούτο της ανθρωπότητας. Χωρίς την παιδική ηλικία ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να κάνει κτήμα του την κοινωνική κληρονομιά, τον πλούτο των ιδεών και των πρακτικών που η ίδια η ανθρωπότητα κατέκτησε.
αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας ιδιαίτερος παιδικός τρόπος που τα παιδιά γνωρίζουν τον κόσμο. Ιδιαίτερος παιδικός τρόπος που τον αισθάνονται. Ιδιαίτερος παιδικός τρόπος να παίρνουν αποφάσεις, να κάνουν επιλογές, να δραστηριοποιούνται μέσα στον κόσμο. Κάποια είδη δραστηριότητας είναι σε ένα συγκεκριμένο στάδιο κυρίαρχα και έχουν μεγάλη σημασία για την παραπέρα ανάπτυξη της προσωπικότητας, καθώς τραβούν μπροστά τον άνθρωπο σε κάθε περίοδο της ζωής του, ενώ άλλα έχουν λιγότερη. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που ξεχωρίζουμε το παιχνίδι σαν κυρίαρχο τύπο δραστηριότητας στην προσχολική ηλικία. Τη συστηματική μελέτη στο σχολείο, στη μετέπειτα παιδική ηλικία, ως την ενηλικίωση και την εργασιακή δραστηριότητα στην ενήλικη ζωή. Όμως, αν και τα στάδια της ανάπτυξης, παιδί, έφηβος, ενήλικας, καθορίζονται με συγκεκριμένο τρόπο, τα ηλικιακά σύνορα εξαρτώνται από το περιεχόμενό τους. Και αυτό με τη σειρά του καθορίζεται από τις συγκεκριμένες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Στην πορεία της ιστορίας και των πραγμάτων αλλάζουν οι απαιτήσεις εκ μέρους της κοινωνίας για την είσοδο στην εφηβεία και το πέρασμα στην ενηλικίωση. Συνδέεται με την ανάπτυξη των μέσων παραγωγής, την εργασιακή δραστηριότητα, αλλά και τις αντιλήψεις, το πλαίσιο της κοινωνικής συνείδησης που αναπτύσσεται. Ταυτόχρονα, και αυτό είναι το κύριο, έχουν ταξικό κοινωνικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, δεν αφορά όλα τα παιδιά μια πιθανή είσοδος από νωρίς στην παραγωγή, παρά μόνο τα παιδιά των καταπιεζόμενων τάξεων. Και εδώ τα στοιχεία για την Ελλάδα, και όχι για κάποια χώρα της Ασίας ή της Αφρικής, μιλάνε από μόνα τους. Οι ανήλικοι που αναγκάζονται να δουλεύουν είναι γύρω στις 100.000, ενώ για το 2022 καταγράφηκε μια τρομακτική αύξηση, σχεδόν διπλασιασμός κατά 94% και μάλιστα ιδιαίτερα σε αυτό που αποκαλούν βιομηχανία δυναμική για την Ελλάδα ή βιομηχανία του τουρισμού. Ποιος όμως καθοδηγεί τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού και την ανάπτυξή του, πώς μπορεί να την καθοδηγήσει σωστά? Η απάντηση που έδωσε ο μεγάλος σοβιετικός ψυχολόγος Βιγκότσκι αφορά στον κυρίαρχο ρόλο του ενήλικα στην ανάπτυξη του παιδιού και στην έννοια της ζώνης πλησιέστερης ανάπτυξης. Πρόκειται για εκείνα τα καθήκοντα και τους στόχους τους οποίους το παιδί δεν μπορεί να τους επιλύσει τη δεδομένη στιγμή παρά μόνο με τη βοήθεια του ενήλικα. Και μόνο στη συνέχεια το παιδί μπορεί αυτούς τους στόχους να τους πετύχει μόνο του, με τη θέλησή του. Με αυτόν τον τρόπο θέλησε ο μεγάλος σοβιετικός Βιγκότσκι να τονίσει τη σημασία και την προτεραιότητα της μάθησης, η οποία θα πρέπει να τραβά την ανάπτυξη του παιδιού. Αν τα λέμε όλα αυτά, είναι για να τονίσουμε από την αρχή πως η ομαλή ανάπτυξη του παιδιού απαιτεί εκτός από τα βασικά, βασικά τα οποία φυσικά δεν υπάρχουν για μεγάλα τμήματα των παιδιών και στη χώρα μας, δηλαδή την τροφή, το ρουχισμό, τη ζέστη, την ασφάλεια, πέρα όμως από αυτά απαιτεί πολλά περισσότερα. Και αυτό ξαναλέμε, δεν το λέμε για να μην στρέψουμε την προσοχή μας στα παιδιά που στερούνται ακόμα και αυτά τα βασικά. Άλλωστε, ζούμε σε συνθήκες που η ένδυα, οι ζώνες της φτώχειας μεγαλώνουν. Ίσα-ίσα, γνωρίζοντας πως οι ανάγκες από τη μια και οι δυνατότητες από την άλλη της εποχής για την ομαλή, ολοκληρωμένη ανάπτυξη της παιδικής προσωπικότητας είναι μεγάλες, δεν μπορεί παρά να γεμίζουμε με οργή και να οπλιζόμαστε με αποφασιστικότητα για να παλέψουμε πρώτα και κύρια για αυτά τα παιδιά. Για αυτά που ζουν στην πείνα, στη φτώχεια, που στερούνται τα βασικά, για τα προσφυγόπουλα που βασανίζονται από τις κακουχίες. Και αυτά τα παιδιά είναι δικά μας παιδιά. Είναι παιδιά της εργατικής τάξης. Όμως, μας ενδιαφέρει και κάτι άλλο. Γνωρίζοντας ότι ζούμε σε μια εποχή των μεγάλων εκπτώσεων, δηλαδή ενώ υπάρχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για μια ευτυχισμένη
παιδική ζωή, όλο ένα και περισσότερο μας καλούν να χαμηλώνουμε τα φτερά, να μην έχουμε πολλές απαιτήσεις, ούτε καν για τα παιδιά μας, αφού υπάρχουν πολύ χειρότερα. Και όταν μιλάμε για απαιτήσεις, δεν εννοούμε ένα ατομικό κυνήγι της οικογένειας για να μην λείψει τίποτα από τα παιδιά της. Μιλάμε για τη συλλογική πάλη που θέτει σαν στόχο την ικανοποίηση των σύγχρονων επιστημονικά τεκμηριωμένων αναγκών για όλα τα παιδιά. Από όλα τα παραπάνω, μιλώντας για την πορεία ανάπτυξης της παιδικής προσωπικότητας, ξεχωρίζουμε το ρόλο της μάθησης και του ενήλικα, που σε αυτόν προκύπτει η πολύ μεγάλη σημασία που έχει για αυτές τις ηλικίες. Γι' αυτό και φαίνεται η ανάγκη του οργανωμένου κρατικού συστήματος αγωγής και εκπαίδευσης. Προκύπτει ο σημαντικός ρόλος του ειδικού επιστήμονα παιδαγωγού, αλλά και η μεγάλη ανάγκη για την προετοιμασία του γονιού, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στα σύνθετα καθήκοντα διαπαιδαγώγησης των παιδιών. Φυσικά σήμερα δεν θέλουμε να κάνουμε μια ολόκληρη παρουσίαση της κατάστασης του αστικού σχολείου, της αστικής προσχολικής αγωγής. Μερικά μόνο στοιχεία αρκούν για να δείξουν ότι η κρατική μέρημνα για όλο το φάσμα της προσχολικής ηλικίας, από τη στιγμή που το παιδί γεννιέται μέχρι την είσοδό του στο σχολείο, όλοι αυτοί είναι πολύ πίσω από τις σημερινές ανάγκες. Και αντίστοιχα, για να φανεί ότι το ταξικό σημερινό σχολείο δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ολόκληρη μόρφωση των παιδιών της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Χιλιάδες είναι κάθε χρόνο τα παιδιά που μένουν έξω από τους παιδικούς σταθμούς, αλλά και τα παιδιά που παίρνουν το βάουτσερ δεν είναι βέβαιο ότι θα καταφέρουν να βρουν στην πόλη τους ή κοντά στο σπίτι τους μια θέση σε δομές. Η παράταση του ωραρίου για τους παιδικούς σταθμούς έγινε χωρίς εξασφαλισμένο προσωπικό, με αποτέλεσμα να μην τηρούνται οι αναλογίες παιδαγωγών παιδιών, βρεφών, νηπίων. Όλα αυτά πολλές φορές γίνονται εχμές στην πάλη μας, στις διεκδικήσεις μας. Τα κτίρια είναι τα πλέον ακατάλληλα. Το 72% των παιδικών σταθμών δεν έχει αύριο χώρο. Το 26% στεγάζεται σε πολυκατοικίες. Το 27% των τάξεων δεν έχει καν παράθυρο. Η αντιπρόταση της κυβέρνησης για τα παιδιά που μένουν εκτός δομών, η περίφημη νταντά της γειτονιάς, το πάρκινγκ δηλαδή μικρών παιδιών, χωρίς κανένα επιστημονικό περιεχόμενο και υποδομή. Άλλωστε, για το αστικό σύστημα, το βασικό κίνητρο που το ενδιαφέρει για την προσχολική αγωγή είναι η ένταξη της γυναίκας στην παραγωγή και όχι το ενδιαφέρον για το περιεχόμενο της παιδαγωγικής πράξης για όλα τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Αντίστοιχα, ας δούμε ορισμένες πλευρές στα σχολεία. Τα ίδια τα αστικά επιτελεία προβληματίζονται για την αδυναμία των μαθητών να προσεγγίσουν στόχους που συνδέονται με την ικανότητα ανάγνωσης, την ικανότητα μαθηματικής σκέψης. Προβλήματα που ορίζονται σήμερα με τον όρο λειτουργικός αναλφαβητισμός, την εγκατάλειψη του σχολείου, αλλά και ζητήματα πειθαρχίας στην τάξη. Άλλο πρόβλημα είναι αυτό της πτώσης του μορφωτικού επίπεδου, ειδικά προς τη γλωσσική έκφραση, την κατανόηση, τη γνώση της ιστορίας. Απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση, με την οποία βρίσκονται αντιμέτωπα όλα τα παιδιά της εργατικής και λαϊκής οικογένειας, το ΚΚΕ έχει ολοκληρωμένη πρόταση για την προσχολική αγωγή των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων, αλλά και για το ενιαίο 12χρονο σχολείο της σύγχρονης γενικής παιδείας. Σήμερα θέλουμε μόνο να τονίσουμε ορισμένες πλευρές από αυτή μας την πρόταση. Στην πρότασή μας για την προσχολική αγωγή λύνεται η αντιεπιστημονική διάκριση μεταξύ των δομών της προσχολικής αγωγής παιδικός σταθμός νηπιαγωγείο. Μέχρι τώρα σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο οι προσχολικές βαθμίδες διακρίνονται σε αυτές που παρέχουν φροντίδα και φύλαξη και σε αυτές που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες.
Η διαφοροποίηση αφορά στη γενική λειτουργία των δομών, το περιεχόμενο των προγραμμάτων, τις σπουδές των εργαζομένων, το κόστος φοίτησης. Στην πρότασή μας, αξιοποιώντας τη σοσιαλιστική πείρα, αντιμετωπίζουμε ενιαία αυτές τις δομές, ενοποιώντας με την έννοια της αγωγής τα στοιχεία της φροντίδας και της πρόνοιας, αλλά και της εκπαίδευσης. Εκπαίδευση προσαρμοσμένη με περιεχόμενο ανάλογο με την ηλικία. Αντίστοιχα για το σχολείο, από όπου και αν το πιάσει κανείς, το ζήτημα της πρότασής μας, είτε από την άποψη της δομής, δηλαδή του ενιαίου χαρακτήρα, που σημαίνει ότι το σχολείο έχει παιδαγωγική συνέχεια και δεν ξεσκαρτάρει μαθητές, είτε από την άποψη της διάρκειας, δηλαδή το υποχρεωτικό 12χρονο, που σημαίνει ότι όλος ο πλούτος των γνώσεων της ανθρωπότητας απαιτεί επιμήκυνση του χρόνου στο σχολείο και φυσικά κανένα παιδί να μην παρατάει το σχολείο για να δουλέψει. Το βασικό είναι ότι το σχολείο αυτό δίνει ουσιαστική απάντηση στην κρίση του σημερινού σχολείου, που μπορεί να συνοψιστεί με μια φράση που δεν είναι προπαγάνδα, είναι ουσία, από το σχολείο της βαρεμάρας στο σχολείο της δημιουργίας. Ένα σχολείο που δουλεύει με όλα, όχι για να φτιάξει μαθητές σύγχρονες κινητές εγκυκλοπαίδειες, αλλά για να δημιουργήσει υπόβαθρο κριτικής σκέψης απέναντι σε ένα κυκαιώνα πληροφοριών. Ένα σχολείο που δουλεύει με όλους, που δεν περισσεύει κανείς, όχι μόνο και κυρίως σαν δέσμευση, γιατί κανένας δεν μπορεί να μένει πίσω, αλλά γιατί η συνάντηση του κάθε διαφορετικού, του ταλέντου, της κλίσης, των ενδιαφερόντων, μπορεί τελικά να δώσει συνολική όθηση σε αυτό που λέμε ισόρροπη ανάπτυξη όλων, ολόπλευρη διαμόρφωση της προσωπικότητας. Φυσικά τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη μόνο από το σχολείο. Η εργατική λαϊκή οικογένεια πρέπει να ανεβάσει τις απαιτήσεις της, να διεκδικήσει με αποκλειστική κρατική ευθύνη να εξασφαλίζονται υποδομές και αναγκαία πρόσβαση στον πολιτισμό και τον αθλητισμό, να παλέψει για ελεύθερους χώρους, για τη δυνατότητα να έρχονται τα παιδιά σε ζωντανή επαφή με τη φύση, παράγοντας καθοριστικός τόσο για την υγεία τους, όσο και για την αρμονική σωματική ανάπτυξη, αλλά ακόμα και για τη διαμόρφωση αισθητικού κριτηρίου, για την αγάπη του ωραίου. Τα παιδιά πρέπει να έχουν πρόσβαση στο ποιοτικό παιχνίδι και στο παιδικό βιβλίο. Θα θέλαμε σήμερα να αναφερθούμε λίγο περισσότερο στο τελευταίο, στο παιδικό βιβλίο, στη σχέση του παιδιού με το βιβλίο και ιδιαίτερα το εξωσχολικό, σχέση που είναι ιδιαίτερα προβληματική. Σε πολλούς εκπαιδευτικούς, αλλά και γονείς, είναι έντονος ο προβληματισμός ότι τα παιδιά δεν διαβάζουν. Υπάρχουν ερωτήματα για το τι πρέπει να διαβάζουν. Σίγουρα και όσο περνάνε τα χρόνια, ο προβληματισμός κλιμακώνεται σε αντιπαράθεση με τη γενικευμένη επαφή των παιδιών με τα ηλεκτρονικά μέσα, τα smartphone, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Δεν θα καταφέρουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα εάν δεν θέσουμε από την αρχή την αξία που έχει για το παιδί η επαφή με το καλό λογοτεχνικό βιβλίο. Παίρνουμε υπόψη μας φυσικά την προσωπικότητα του παιδιού, όπως κάθε ανθρώπου. Μια προσωπικότητα που έχει τρεις διαστάσεις. Απ' τη μια δεν υπάρχει χωρίς την άλλη. Τη γνωστική, τη συναισθηματική, την πολιτική. Ακόμα ότι το παιδί δεν είναι μια μικρογραφία του ενήλικα. Υπάρχει ένας ιδιαίτερος παιδικός τρόπος προσέγγισης της γνώσης, της πραγματικότητας. Ποιος είναι αυτός ο ιδιαίτερος παιδικός τρόπος? Η συνύπαρξη του ρεαλιστικού με το φανταστικό στοιχείο, η οποία χαρακτηρίζει την παιδικότητα. Και δεν μιλάμε για ένα κόλπο, ένα τρίκ για να επιδράσουμε στο παιδί, αλλά για τον ίδιο τον τρόπο ζωής του παιδιού. Όπως και στο παιχνίδι, έτσι και στο βιβλίο, δεν μπορεί να είναι μια δραστηριότητα του παιδιού όπου μέσα από μια φανταστική κατάσταση
με όλη την απόσταση ανάμεσα στην πραγματικότητα και το φανταστικό. Γίνεται όπλο γνώσης και αυτό γίνεται με βιβλία τα οποία βοηθούν τα παιδιά, διαπαιδαγωγώντας τα με τον τρόπο παιδικό στις αρχές, στις αξίες της συλλογικότητας, της αισιοδοξίας για τη ζωή, για τον κόσμο που μπορεί σίγουρα να αλλάξει. Και φυσικά μαθαίνουμε στα παιδιά μας να αγαπούν τα βιβλία και να διαβάζουν, διαβάζοντας και οι ίδιοι. Την ίδια στιγμή δυναμώνουμε τη διεκδίκηση από το κράτος για ένα καλά οργανωμένο δίκτυο παιδικών και σχολικών βιβλιοθηκών. Απαιτούμε να οργανώνονται με ευθύνη του κράτους προγράμματα και μέσα στα σχολεία, έτσι ώστε η πρόσβαση του παιδιού στο βιβλίο να μην εξαρτάται από την οικονομική δυνατότητα των γονιών ή από το μορφωτικό επίπεδο των γονιών. Με αφορμή το θέμα του βιβλίου και όχι μόνο, τίθεται ιδιαίτερα και μετά τις εξελίξεις που είχαμε με κακοποιήσεις παιδιών, με εγκατελειμμένα παιδιά, με ΜΚΟ που κάνουν δουλειά, business γύρω από τα κακοποιημένα, εγκατελειμμένα παιδιά. Μπαίνει ένα κρίσιμο σοβαρό ζήτημα της ευθύνης της οικογένειας και τα όρια που αντικειμενικά αυτή έχει ή θα πρέπει να έχει. Συμβαίνει μάλιστα όταν έχουμε τέτοια τραγικά γεγονότα, όλο το βάρος, όλη η ευθύνη, όλο το ανάθεμα να πέφτει στην οικογένεια. Ας το ξεκαθαρίσουμε. Τα παιδιά μέσα από την οικογένεια διαπαιδαγωγούνται. Οι γονείς στις περισσότερες περιπτώσεις αναλαμβάνουν τη φροντίδα του μικρού παιδιού, το οποίο στην αρχή είναι πλήρως εξαρτημένο από τους ενήλικες φροντιστές και σιγά σιγά απογαλακτίζεται. Η οικογένεια παρέχει στο παιδί ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιών και προτύπων, κυρίως ένα τρόπο ζωής, ένα τρόπο να τοποθετείται απέναντι στον κόσμο, τον οποίο το παιδί μιμείται και αφομοιώνει και τελικά σφραγίζει κατά πολύ τη μετέπειτα πορεία τους. Άλλο αυτή η ευθύνη της οικογένειας και άλλο η αθώωση του κράτους των καπιταλιστών. Μια αθώωση που ρίχνει όλα τα βάρη της φροντίδας των παιδιών στη γονική ευθύνη. Αυτή η άποψη είναι πλήρως αντιδραστική και σαν λογική και φυσικά σαν πολιτική, γιατί ενισχύει την απόλυτη εξάρτηση των παιδιών από τους γονείς, όποιοι και αν είναι αυτοί, υποκείμενοι στις συνέπειες της φτώχειας, της ανεργίας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης. Καταδικάζει τα παιδιά πολλών λαϊκών οικογενειών στη φτώχεια και την ανέχεια, στην εγκατάλειψη του σχολείου, ακόμα και στην κακοποίηση. Η αντιπαράθεση στην πραγματικότητα δεν είναι από τη μια μεριά η κοινωνία και το κράτος και από την άλλη η οικογένεια. Ο κρίσιμος ρόλος της οικογένειας υφίσταται πάντα στο έδαφος ενός συγκεκριμένου κοινωνικού οικονομικού πλαισίου, στα πλαίσια ενός κοινωνικού και οικονομικού συστήματος. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Και πρέπει να το γνωρίζουμε ακόμα και στην προσπάθεια να διαπαιδαγωγήσουμε διαφορετικά τα παιδιά μας, όπως πρέπει να κάνουν οι οικογένειες των κομμουνιστών των φίλων τους. Πρέπει να έχουμε πλήρη επίγνωση της συνείδησης ότι όντας η ίδια τμήμα μιας κοινωνίας θέλουμε να διαπαιδαγωγήσουμε τα παιδιά μας πηγαίνοντας κόντρα στις αξίες που αναπαράγει αυτή η κοινωνία. Υπάρχει η δυνατότητα όμως να αλλάζει το περιεχόμενο της επίδρασης στη νέα γενιά όταν αλλάζει η κυρίαρχη τάξη. Και εδώ η μελέτη, η πείρα από το σοσιαλισμό που γνώρισε η ανθρωπότητα τον 20ο αιώνα από την ίδρυση της Σοβιετικής Ένωσης είναι καταλυτική. Σε αυτές τις κατακτήσεις που πραγματοποίησε το πρώτο σοσιαλιστικό κράτος που γνώρισε η ανθρωπότητα αναφερόταν ο Κώστας Βάρναλης όταν έγραφε «Κι αν όλη η πολιτιστική δράση της Επανάστασης περιοριζόταν μονάχα στο να δώσει τα παιδιά τη χαρά της ζωής με τα προσχολικά τους ιδρύματα, με τα σχολεία, με την υψηλή χαρά της τέχνης, με τα θέατρά τους, τους κινηματογράφους, τα ραδιόφωνά τους, θα άξιζε τον κόπο χίλιες φορές να γίνει αυτή η Επανάσταση».
Ας σκεφτούμε λοιπόν τις δυνατότητες που απελευθερώνονται όταν ο βασικός νόμος της κοινωνίας γίνεται η ικανοποίηση των ολοένα διευρυνόμενων κοινωνικών αναγκών και ας τις αντιπαραβάλουμε αυτές τις δυνατότητες με τη σημερινή καταχνιά του καπιταλιστικού κόσμου. Στη Σοβιετική Ένωση, με ευθύνη του κράτους, όλοι, ανεξάρτητα από ταλέντα και κλίσεις, είχαν δωρεάν πρόσβαση στον αθλητισμό. Κάθε σχολείο είχε το δικό του κλειστό γυμναστήριο. Πολλά είχαν πισίνα και ειδικά γήπεδα. Υπήρχαν αθλητικοί σύλλογοι για όλα τα αθλήματα που κάθε παιδί συμμετείχε δωρεάν. Όλα τα παιδιά είχαν δωρεάν πρόσβαση στον πολιτισμό. Τη δεκαετία του 70, μισό αιώνα πριν, κάθε παιδί μπορούσε να αξιοποιήσει δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο του. Στα μέγαρα των πιονιέρων, στους σταθμούς νέων τεχνικών, στους σταθμούς φυσιολατρών, στους εκδρομικούς, τους τουριστικούς σταθμούς, στα παιδικά πάρκα, στα 6.000 παιδικά σχολεία μουσικής και στα 5.000 παιδικά αθλητικά σχολεία. Ας σκεφτούμε αυτές τις κατακτήσεις μισό αιώνα πριν με τη σημερινή τραγική κατάσταση την εικόνα της καπιταλιστικής Ελλάδας. Αλλά δεν ήταν μόνο ζήτημα υποδομών και χρηματοδότησης τέτοιων δομών. Ήταν πρώτα απ' όλα ζήτημα προσανατολισμού. Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες ή μαθησιακές δυσκολίες δεν ήταν υποχρεωμένα να πληρώσουν ή να μείνουν αβοήθητα στο σπίτι ή στο σχολείο. Η ειδική παρέμβαση, η πρόληψη, ξεκινούσε από νωρίς. Υπήρχε καταγραφή για κάθε ειδική περίπτωση παιδιού. Η ένταξη δεν ήταν στα λόγια, αλλά στην πράξη. Βασικό όπλο σε αυτή την τιτάνια προσπάθεια ήταν η διαμόρφωση της μαρξιστικής παιδαγωγικής σκέψης καθώς και της μαρξιστικής ψυχολογίας. Ο Λένιν δεν ήταν παιδαγωγός. Είχε τεράστια επίγνωση όμως τόσο του ρόλου της εκπαίδευσης στην υποδόμηση του σοσιαλισμού όσο και της αυτοτελούς ευθύνης της κάθε επιστήμης. Και σε αυτό το γόνιμο έδαφος άνθησαν οι κορυφαίοι σοβιετικοί παιδαγωγοί, η Κρούπτσκαγια, ο Λουνατσάρσκι, ο Μπούμπνοφ, ο Μακάρενκο, ο Σάτσκιν, ο Μπλόνσκι, ο Σουκομπλίσκι. Το έργο τους και η ιστορία τους, η ιστορία της σοβιετικής παιδαγωγικής, είναι η ιστορία της πρώτης προσπάθειας οι φτωχοδιάβολοι να γίνουν επιστήμονες. Από αυτή την άποψη, η έφοδος της εργατικής τάξης στον ουρανό δεν ήταν μια φράση χωρίς περιεχόμενο. Πραγματικά, ο πρώτος άνθρωπος στο διάστημα, ο Γκαγκάριν, ήταν γιος ξυλουργού. Δίπλα σε αυτούς τους κορυφαίους παιδαγωγούς αναπτύχθηκαν νέοι τότε επιστήμονες που επιδίωξαν να δώσουν απαντήσεις στην κρίση της αστικής ψυχολογίας, στο βασικό της πρόβλημα που ήταν να αντιλαμβάνεται τη σχέση ανθρώπου-περιβάλλοντος μονόπλευρα, είτε σαν σχέση αντιπαράθεσης και επιβολής του περιβάλλοντος στο άτομο, είτε απλά σαν μια μοναχική πορεία ξεδίπλωσης βιολογικά δοσμένων χαρακτηριστικών μέσα στην κοινωνία. Και ανάμεσα σε αυτούς, φυσικά, ξεχωρίζουμε το Βιγκότσκι. Ο Βιγκότσκι υποστήριξε πως οι ανώτατες ψυχικές λειτουργίες του ανθρώπου, αυτές που τον διαχωρίζουν πλήρως από τα ζώα, διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια και χάρη στη σχέση του ατόμου με την κοινωνία. Αν λοιπόν αποκτά τεράστια σημασία αυτή η διαδικασία και όχι μόνο δεν είναι σε αντίθεση με τη φύση του ανθρώπου, αλλά στηρίζεται ακριβώς στην ίδια τη φύση του. Είναι φανερό ότι η ανάγκη σοβαρής οργάνωσης αυτής της διαδικασίας που λέγεται αγωγή πρέπει να ξεκινά από όσο γίνεται νωρίτερα, μέσα από την ανάπτυξη της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας. Κύρια όμως, μέσα από την προτεραιότητα που δόθηκε στον εργαζόμενο άνθρωπο και το μέλλον του στη Σοβιετική Ένωση. Έτσι διαμορφώθηκε μια νέα αντίληψη για το ίδιο το παιδί. Τέτοια που οδηγούσε ακόμα και στην έκφραση ότι τα παιδιά είναι η προνομιούχα τάξη στο σοσιαλισμό. Σε αντίθεση, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι,
με όλα τα παραπάνω. Στον καπιταλισμό τα παιδιά είναι τα πρώτα θύματα της επιθετικότητας του συστήματος. Είναι τα παιδιά που έχουν την αγωνία για το πόσες μέρες φτάνει ο μισθός των γονιών τους. Είναι τα παιδιά που θα περάσουν το χειμώνα σε παγωμένα σπίτια, σε οικογένειες που κόβουν ακόμα και από τα βασικά είδη διατροφής. Είναι τα παιδιά που μέσα σε ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών χάνουν το μαγικό ταξίδι στη γνώση και στη μόρφωση. Ζουν μια αγχωμένη παιδική ηλικία σε ένα σχολείο εξεταστικό κέντρο που τους μαθαίνει να ζουν ανταγωνιστικά. Έχουν περιορισμένη πρόσβαση στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στην ψυχαγωγία, στις διακοπές, στην ξεκούραση. Είναι τα παιδιά που βγαίνουν πρόωρα για δουλειά με απάνθρωπες συνθήκες. Ζουν τη σύψη και την κακοποίηση. Ζουν σε συνθήκες πολέμου και προσφυγιάς. Το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα, όλοι έχουμε συγκλονιστεί από περιστατικά που αναφέραμε και που ανέδειξαν όχι απλά την απουσία κρατικής προστασίας του παιδιού, αλλά στην πραγματικότητα φανέρωσαν τη βία του συστήματος με θύματα τα πιο ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας, τα παιδιά. Γιατί είναι έκφραση της βίας του συστήματος αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Είναι έκφραση της κρατικής βίας ο τραγικός θάνατος του μαθητή στις Σέρες και του αυτόνομου σχολείου, όπως είπε ο Μητσοτάκης, στην προσπάθειά τους, λέει, να βρουν το ποιος ευθύνεται. Είναι κυβερνητικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων που έχουν περάσει και είναι τεράστιες αυτές οι ευθύνες για αντίστοιχα περιστατικά, για τα κακοσυντηρημένα σχολεία, για το ότι στο σύνολο 13.888 σχολικών μονάδων υπάρχουν μόνο 1.707 μόνιμοι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, για το ότι σε ολόκληρο το λεκανοπαίδιο έχουμε μόνο 2 αυτόνομες μονάδες παιδοψυχιατρικής υγιεινής και για τόσα άλλα. Ανάσα απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση μπορούν να δώσουν μόνο οι αγωνιστικές πρωτοβουλίες του εργατικού λαϊκού κινήματος. Το σύνθημα που αναδείχθηκε «Κάντε ησυχία όταν τα παιδιά κοιμούνται, όχι όταν χάνονται», πρέπει να γίνει οδηγός για το κίνημα. Όταν τα παιδιά κινδυνεύουν, όταν τα παιδιά στερούνται όσα δικαιούνται, τότε το εργατικό λαϊκό κίνημα πρέπει να υψώσει τη δική του ασπίδα προστασίας, να απαιτήσει μέτρα, ώστε να μην γίνεται κανονικότητα τα παιδιά να πεινάνε, να δουλεύουν, να μην πηγαίνουν σχολείο, να κακοποιούνται, να δολοφονούνται. Ας δούμε όμως και μια άλλη πλευρά. Μήπως αυτή η βία του συστήματος δεν εκφράζεται και στην ανάπτυξη και μεγαλύτερη έκταση φαινομένων νεανικής επιθετικότητας και παραβατικότητας? Τα φαινόμενα αυτά μπορεί και να τα φουσκώνουν ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να παίξουν το χαρτί της καταστολής, να συνδέσουν φαινόμενα με καταλήψεις, ενταγμένα όλα αυτά στη γνωστή κατεύθυνση καταπολέμησης του ριζοσπαστισμού, του εξτρεμισμού, που είναι βασική πολιτική και βρίσκεται στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προγράμματα που υλοποιούνται και στα σχολεία. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα φαινόμενα αυτά επιβεβαιώνονται και από εκπαιδευτικούς και από γονείς. Έχουν βάση. Χωρίς να κλείνουμε εδώ το θέμα, φαίνεται να είναι συνδυασμός τριών παραγόντων. Απ' τη μια η πανδημία, η καραντίνα και ο εγκλεισμός έχουν δημιουργήσει ένα εσωστρεφές ψυχικό επιθετικό δυναμικό. Μια αδυναμία και δυσκολία επικοινωνίας, η οποία εντάθηκε από την ενασχόληση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεύτερο, υπάρχουν εντάσεις, άγχοι, αγωνίες μέσα στα λαϊκά σπίτια που δημιουργούν όρους επιθετικότητας στα παιδιά, είτε σαν μίμηση, είτε σαν διέξοδο. Τρίτον, το ίδιο το περιεχόμενο της αστικής ιδεολογικής παρέμβασης και στα πλαίσια του διαδικτύου ευνοεί την αναπαραγωγή της απείλας, της βίας, της εμπορευματοποίησης του ανθρώπου, του γυναικείου σώματος,
και άλλα πολλά. Με αφορμή, θυμάστε πρόσφατα, την επιστολή παρέτησης ενός αναπληρωτή εκπαιδευτικού από τα ΕΠΑΛ, άνοιξε μια ολόκληρη συζήτηση, η οποία όμως δεν αφορά μόνο τα ΕΠΑΛ. Γιατί και σε ιδιωτικό σχολείο πρόσφατα είχαμε ξύλο μέχρι τελικής πτώσεως ανάμεσα σε μαθητές. Φυσικά από όλη αυτή τη συζήτηση λείπει το βασικό. Πώς στηρίζει η κοινωνία τα παιδιά που αποκλείονται και αυτό τα θυμώνει ή τα κάνει πιο ευάλωτα σε διάφορες ομάδες ή και συμμορίες. Τι κρατικές δομές υποστήριξη υπάρχουν. Ποιο είναι το εργασιακό μέλλον αυτών των παιδιών. Χρόνια τώρα οι μαθητές στα ΕΠΑΛ, οι εκπαιδευτικοί σε αυτά, ακούν για τη σύνδεση με την αγορά εργασίας. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της σύνδεσης. Δουλειά σε άσχετο αντικείμενο, ανεργία, πετσοκομμένη μισθή. Και γι' αυτά δεν λένε κουβέντα οι κυβερνώντες και οι σημερινοί και οι προηγούμενοι του ΣΥΡΙΖΑ. Ο καπιταλισμός είναι μια κοινωνία ακατάλληλη για τα παιδιά και τους νέους. Στενεύουν οι ορίζοντες των νέων. Όμως δεν είναι καθαρό ποιος στενεύει τους ορίζοντες. Ποιος κλείνει τους δρόμους. Η συνέστηση αυτής της κατάστασης, όσο δεν γίνεται επίγνωση και συνείδηση, θα εκφράζεται και μέσα στην τάξη. Στο παιδαγωγικό κλίμα, στο πόσες φορές σταματάει το μάθημα ο εκπαιδευτικός για να βάλει σε τάξη τα παιδιά. Εδώ γίνονται ολόκληρες μελέτες από τον ΟΟΣΑ για να εντοπίσουν αυτό το φαινόμενο της πειθαρχίας στην τάξη. Ακόμα και μελέτη για το αν είναι χαρούμενοι οι 15χρονοι μαθητές στο σχολείο, εκπονεί ο ΟΟΣΑ και μάλιστα μας πληροφορεί ότι αυτό το αίσθημα της χαράς ότι ανήκουν σε μια σχολική κοινότητα έχει αδυνατήσει από το 15 το 15 σε σχέση με το 2003. Κι όμως όλα τα παιδιά μπορούν να σωθούν. Και σήμερα μπορούμε να γράψουμε τα σύγχρονα παιδαγωγικά ποιήματα της εποχής μας. Σαν και αυτά που έγραψε ο σοβιετικός παιδαγωγός Μακάρενκο, που δούλεψε με δύσκολα παιδιά. Τους σημερινούς αλήτες, αλλά τους έκανε να πιστέψουν στον εαυτόν τους. Γιατί δημιούργησε τους όρους μιας κολεκτίβας, μιας κοινότητας σκοπών, αξιών και μέσων, όχι απλά μιας ομάδας. Και δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό αν η ίδια η κοινωνία δεν οθούσε σε μια τέτοια κατεύθυνση. Αν η ίδια η κοινωνική πράξη δεν γινόταν παράδειγμα. Σήμερα στήριγμα, βοηθός και οδηγός στην προσπάθεια να μην εκτίθονται τα παιδιά σε τέτοιους κινδύνους ήταν και θα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Προτείνοντας μέτρα προκειμένου να απολαμβάνονται και να αποφεύγονται φαινόμενα βίας και κακοποίησης. Για ένα καλά οργανωμένο πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας με κορμό το κέντρο υγείας που θα έχει την πλήρη εικόνα του πληθυσμού αναφοράς. Με την ανάπτυξη ενός δικτύου κρατικών δωρεάν κοινωνικών υπηρεσιών, με επίκεντρο την πρόληψη στις σχολικές μονάδες, στους αθλητικούς, στους πολιτιστικούς φορείς, διεκδικώντας την πλήρη στήριξη της οικογένειας, με οικογενειακό προγραμματισμό και ψυχολογική ενίσχυση, με κατοίκον στήριξη των οικογενειών που έχουν αυξημένες ανάγκες. Το κόμμα μας με τις επεξεργασίες του, τις θέσεις του για μια σειρά θέματα, την εκπαίδευση, την υγεία, την πρόνοια, την πρόληψη από τις εξαρτήσεις, συμβάλλει ώστε να κατανοείται ότι σήμερα είναι ρεαλιστικό και όχι μόνο αναγκαίο να ανοίξει ο δρόμος επίλυσης τέτοιων προβλημάτων και αναγκών. Γιατί και πλούτος υπάρχει και επιστημονική γνώση υπάρχει. Και κυρίως υπάρχει ο παράγοντας άνθρωπος που σήμερα είναι πιο μορφωμένος για να μπορεί να εργαστεί σε αυτή την υπόθεση. Άλλωστε, το ΚΚΕ διαχρονικά στη μακρόχρονη πορεία του είχε το νου του στο παιδί και μάλιστα αναμετρήθηκε και πρακτικά με το καθήκον της κοινωνικής ευθύνης με το παιδί. Η θέση για τη λαϊκή παιδεία
η πρακτική δράση σύμφωνα με αυτή, όπως τις συνθήκες της κατοχής, της ελεύθερης Ελλάδας, του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, στην πολιτική προσφυγιά, με το παιδοσώσιμο. Η επεξεργασία στόχων πάλι για το σήμερα πηγάζει από την ίδια τη φυσιογνωμία του κόμματός μας, σαν συνειδητό, οργανωμένο, πρωτοπόρο τμήμα της εργατικής τάξης που έχει στόχο την ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση του σοσιαλισμού της κομμουνιστικής κοινωνίας. Σε αυτή την πορεία, σε αυτή την ιστορική διαδρομή του κόμματός μας, αναδείχθηκαν κορυφαίοι επιστήμονες, παιδαγωγοί από την ακτινοβόλο επίδραση της Οκτωβριανής Επανάστασης και στρατεύτηκαν στο ΚΚΕ ή βρέθηκαν δίπλα του, συνοδοιπόροι, άφησαν πίσω τους ανυπέρβλητες θεωρητικές παρακαταθήκες και πρακτικό εκπαιδευτικό έργο για τη μόρφωση του λαού μας. Αρνήθηκαν τις δάφνες και τις τιμές του συστήματος και για αυτή τους την επιλογή πλήρωσαν τίμημα, εξορίστηκαν, πέθαναν φτωχοί και χωρίς την ακαδημαϊκή αναγνώριση άλλων. Όμως έμειναν στη συνείδηση του λαού μας σαν δάσκαλοι με δέλτα κεφαλαίου. Ενδεικτικά μόνο θα αναφερθούμε στον Δημήτρη Γλινό, τη Ρόζα και τον Γιάννη Ιβριώτη, τον Μιχάλη Παπαμαύρο, τον Κώστα Σωτηρίου, την Έλλη Αλεξίου, τον Γιώργη Αθανασιάδη, προσωπικότητες που το έργο τους βαραίνει σαν κληρονομιά και παρακαταθήκη την ιστορία του κόμματός μας. Αποτελεί μέρος αυτής της ιστορίας. Δίνει όμως και συμπέρασμα πολύτιμο που κρατάμε εμείς, αλλά πολύ περισσότερο πρέπει να διαφυλάξουν οι νέες γενιές των επιστημόνων. Η πρωτοπόρα σκέψη ανθίζει στον αγώνα για την κατάργηση της εκμετάλλευσης. Έτσι, συνεχίζουμε και σήμερα, όχι μόνο με τις διεκδικήσεις, αλλά και με τη συνολική μας αντίληψη για τη ζωή, με την προσπάθεια να επιβεβαιώνονται στην πράξη και ουσιαστικά ότι σαν κομμουνιστές πρεσβεύουμε άλλες αξίες, γιατί παλεύουμε για μια κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, την άγνοια, τον σκοταδισμό. Έτσι μπορούμε και σήμερα να σπείρουμε τους καρπούς μιας νέας διαπαιδαγώγησης που θα αμφισβητεί τα κυρίαρχα πρότυπα. Και η διαδικασία αυτή βρίσκει θέση μέσα στην οικογένεια κάθε κομμουνιστή, ξεκινώντας πρώτα απ' όλα από τα παιδιά του. Μεγάλη σημασία για μια τέτοια προσπάθεια έχει να συνειδητοποιούμε ότι τα παιδιά μας δεν ζουν μέσα σε γυάλα και ούτε μπορούμε να τα κλείσουμε σε τέτοια. Άρα μιλάμε μαζί τους για τα προβλήματα. Άλλωστε πριν από μας τους έχει μιλήσει η ίδια η ζωή. Και όταν λέμε μιλάμε, δεν εννοούμε ότι κάνουμε ένα ιδεολογικό μάθημα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη την παιδική τους ηλικία. Όμως αυτός ο προβληματισμός αφορά τη μέθοδο, τον τρόπο που θα μιλήσεις, όχι την κατεύθυνση, την ουσία της κουβέντας. Ας δούμε όμως και το εξής. Αφού στόχος της διαπαιδαγώγησης είναι να μαθαίνουμε τα παιδιά μας πώς να ζούνε, τότε το μιλώντας τα παιδιά μας για τα προβλήματα και την κοινωνία πρέπει να συμπληρωθεί με το εξής. Πώς πράττουμε ώστε τα παιδιά μας να αντιμετωπίζουν και να καταλαβαίνουν τα προβλήματα σαν φαινόμενο που μπορεί να αντιμετωπιστεί συλλογικά μέσα από τους αγώνες του λαϊκού κινήματος. Μόνο σε μια τέτοια κατεύθυνση μπορεί να αντέξει κάποιος τις δυσκολίες, τα προβλήματα, τις ματαιώσεις των παιδικών ονείρων, να βρει κουράγιο για τη συνέχεια, αλλά και κυρίως να γεμίζει τη δύσκολη καθημερινότητα με αυτό το πράγματι αναγκαίο στοιχείο της διαπαιδαγώγησης που είναι η χαρά. Ταυτόχρονα για τους κομμουνιστές είναι συνείδηση ότι η διαπαιδαγώγηση δεν αρκεί να γίνεται απλά με όρους οικογένειας, αλλά και με πιο μαζική απεύθυνση στο σχολείο, με την ειδική ευθύνη και τον ρόλο των εκπαιδευτικών, στην οργανωμένη ζωή
μέσα από την συμμετοχή, τη δράση, την οργάνωση στη νεολαία, την κομμουνιστική νεολαία, αλλά και σε μια σειρά πρωτοβουλίες που παίρνουμε σαν κόμμα, όπως το κόκκινο αερόστατο, που κυριολεκτικά έχει τύχει μεγάλης αποδοχής για την ποιότητά του στη δουλειά μας στις μικρότερες ηλικίες της νεολαίας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το κόμμα μας πρεσβεύει το νέο, ό,τι πιο προοδευτικό για ένα όμορφο μέλλον. Τα σημερινά παιδιά θα φτάσουν στο μέλλον. Αυτό το δρόμο ανοίγουμε σήμερα, για να είναι το αύριο πιο φωτεινό. Γιατί αυτόν τον κόσμο τον καλό, άλλοι τον καρτεράνε. Και πρέπει να φροντίσουμε να τους τον παραδώσουμε όντως καλό. Χωρίς εκμετάλλευση, φτώχεια, δυστυχία, πολέμους. Τον δικαιούνται, τους το οφείλουμε. Σας ευχαριστώ.